Άλλος ένας θρίαμβος για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ο ασημένιος παραολυμπιονίκης του Ρίο Πάνος Τριανταφύλου κατέκτησε το χρυσό στη Σπάθη στο παγκόσμιο κύπελο ξυφασκίας με αμαξίδιο. Λίγο μετά από τον θρίαμβό του στην Ολλανδία, ο ίδιος μίλησε στο Open και στην Αδαμαντία Λιόλιου. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου με το σπαθί του. Ο Πάνος Τριανταφύλου με το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό και κρατώντας την ελληνική σημαία, αποσπά το πιο θερμό χειροκρότημα και σηκώνει την Ελλάδα στο ψηλότερο βάθρο. Ήταν όνειρο, το ήθελα πάρα πολύ και εντάξει, η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο ασημένιος παρολυμπιονίκης του Ρίο κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο ξυφασκίας με αμαξίδιο στο Άμστερνταμ με κύριο εμψυχωτή τον προπονητή του. Σε αυτό το τουρνουά έρχεται και μου λέει, έχω μια διέση, μου λέει ότι πας για χρυσό ή για ασημένιο. Αλλά μου λέει με 99% σίγουρος ότι πας για χρυσό. Το πίστεψε εκείνος, το πίστεψε και εγώ και έγινε. Η τροπαιοθήκη του πλούσια, γεμάτη μετάλλια και βραβεία. Ενώ πλέον βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο. Στόχος μου είναι το χρυσό μετάλλιο. Μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός, να έχω τη δύναμη, να έχω την υγεία μου, να πάνε όλα καλά και να τα καταφέρω. Οι δυσκολίες πολλές, το κίνητρο όμως μεγάλο και σπουδαίο. Κουβαλάς από πίσω σου τον ελληνικό λαό που θες να τον κάνεις περήφανο. Ήταν Νοέμβριος του 2004 όταν ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα καθήλωσε τον Πάνο στα 18 του μόλις χρόνια σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η ζωή του ανατράπηκε από τη μία στιγμή στην άλλη. Ο Πάνος όμως βρήκε διέξοδο. Τρεις μήνες μετά και ενώ δεν είχαν ακόμη απουλωθεί οι πληγές του, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Στα 31 του, πλήρη συναισθημάτων και εμπειριών, με πολλές σημαντικές νίκες στο ενεργητικό του, στέλνει μήνυμα ζωής. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και όσο ό,τι και να μας έχει συμβεί, είτε είναι θέμα υγείας είτε οτιδήποτε έτσι, στη ζωή μας, δεν πρέπει να τα παρατάμε, δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω.